Επιτρέψτε να καλησπερίσω τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καταρχήν σας ευχαριστώ που σε μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσετε μαζί μας εδώ στην Κρήτη TV και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το πώς ο Υπουργός Ανάπτυξης είδε την πρώτη ημέρα του Click Away σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχετε εικόνα από κάθε γωνιά της χώρας, να υποθέσω. Κοιτάξτε, είναι δύο μέρες πρώτες δοκιμαστικές και με σχετικά κακό καιρό. Δηλαδή, εδώ στην Αττική είχαμε πολλές βροχές, φαντάζομαι και στην Κρήτη όχι τόσες. Αλλά ο βασικός στόχος που ήταν η αποφόρτωση των εταιριών courier σε ένα σημαντικό βαθμό έχει ήδη επιτευχθεί. Δηλαδή, ένας μεγάλος όγκος παραγγελιών μετακινήθηκε από τα courier στην παράδοση εκτός. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα μπορούμε να αποφορτήσουμε σταδιακά τις εταιρείες ταχυμεταφορών και να ομαλοποιηθεί η κίνηση μέσω αυτών. Παρακολούθησα μία ανάρτησή σας στο Twitter με αφορμή μία φωτογραφία μίας κυρίας στην Ερμού που άλλαζε παπούτσια. Τέτοιες εικόνες, βεβαίως, εγώ θα σας πω μέσα από το δικό μας ρεπορτάζ, έχουν καταγραφεί και σε άλλες αγορές και εδώ στην Κρήτη και βλέπουμε αυτήν την εικόνα. Μάλιστα, πολύ ορθώς είχατε πει ότι αν είναι μία πραγματική εικόνα, είναι ένα πρόβλημα αυτό αν έχει μία διαχρονικότητα τις επόμενες ημέρες. Αυτό σας προβληματίζει? Όλα με προβληματίζουν, αλλά όταν παίρνουμε μία απόφαση και εξηγούμε ένα μέτρο, πιστεύουμε, εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το ρομαντισμό, πιστεύω στην ανθρώπινη και καλόπιστη συνεννόηση. Λέμε δηλαδή, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τη λιανική πώληση. Προσέξτε, αυτή είναι μία ευχάριστη απόφαση για μένα. Δηλαδή, είμαι ευτυχής που δεν μπορώ να ανοίξω τη λιανική πώληση. Είμαι πολύ δυστυχής που δεν μπορώ να ανοίξω τη λιανική πώληση, είναι η απάντηση. Όμως, στη ζυγαριά μεταξύ δημόσιας υγείας και λιανικής πώλησης επικρατεί η δημόσια υγεία. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Από την ώρα που δεν μπορούμε να ανοίξουμε τη λιανική πώληση, προσπαθούμε να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο για να δουλέψει κάπως το σύστημα. Εάν τώρα αυτήν την μέθοδο ο κόμμας την καταστρατηγήσει και αρχίσει να την παραβιάζει και βλέπουν οι γιατροί ότι παραβιάζει και αρχίζουν να ανεβαίνουν τα κρούσματα, θα αναγκαστούμε να την κόψουμε. Το να την κόψουμε θα είναι ζημία για όλους μας. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας. Θα κυνηγάμε τον καθένα από πίσω τώρα σοβαρά. Λέμε, έχεις την παραγγελία από το σπίτι σου, πας εκεί, δίνεις την απόδειξη, παίρνεις σακούλα, φεύγεις. Απλά πράγματα. Άμα θέλαμε να δοκιμάσεις το παντελόνι, τα παπούτσια, δεν θα ανοίγαμε το κατάστημα να μπεις μέσα, θα κρατάγαμε να το κάνεις στο πεζοδρόμιο. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας, αλλά και πριν από μερικές ημέρες, σε μια δημόσια τοποθέτησή σας, είπατε ότι αν παρατηρήσουμε φαινόμενα συνωστισμού, χρησιμοποιήσατε το παράδειγμα στην οδό Ερμού, θα αναγκαστούμε να πάρουμε πίσω αυτό το μέτρο και είναι κρίμα. Να υποθέσω ότι ως κυβέρνηση δίνεται ένα χρονικό διάστημα έτσι για να εξοικειωθεί λίγο ο κόσμος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα. Με πλήρη κατανόηση τον κόσμο. Ακούστε, εγώ έχω πλήρη συνείδηση ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος ούτε που έχει καραντίνα, ούτε που δεν μπορεί να κάνει ρεβεγιόν, ούτε τίποτα. Δεν λέω ότι αυτό είναι ευχάριστο. Όλα αυτά είναι μέτρα πολύ δυσάρεστα. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Προσέξτε, δεν είναι μέτρα που τα λαμβάνουμε από την επιθυμία μας να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο και να τον έχουμε τον άλλο κλεισμένο σπίτι του. Είναι μέτρα που λαμβάνουμε γιατί αν δεν τα λάβουμε θα θέσουμε σε κίνδυνο τη διασπορά του κορονοϊού και άρα θα έχουμε πολλούς θανάτους και πολλές ανθρώπινες περιπέτειες. Μάλιστα, κάνατε μια εκτίμηση με βάση τους ειδικούς ότι αν ανοίξει το λιανεμπόριο μέσα στις γιορτές θα μπορούσαμε να είχαμε και 1000 νεκρούς την ημέρα. Αυτά είναι στοιχεία από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τον νέο κορονοϊό. Ένα από τα σενάρια που υπήρχε στην περίπτωση που είχαμε πολύ αυξημένη κοινωνική κινητικότητα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλάτε στο μεγαλύτερο κανάλι της Κρήτης, η Κρήτη έχει μία εντελώς διαφορετική επιδημιολογική καμπύλη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, όπως και τα Ιόνια νησιά, όπως και περιοχές της Πελοποννήσου. Σκέφτεστε μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το άνοιγμα της αγοράς? Ας πούμε, από την αρχή της εκπομπής δεχόμαστε πολλά μηνύματα από εδώ κριτικούς τηλεθεατές που λένε ότι εμείς στην Κρήτη έχουμε ένα επιδημιολογικό φορτίο που καμία σχέση δεν έχει με αυτά που βλέπουμε στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Βεβαίως, είμαστε μία χώρα και όλοι αντιλαμβανόμαστε το τι σημαίνει αυτό επιβάρυνση. Δεν έγινε έτσι. Προφανώς είμαστε μία χώρα και εμείς εξετάσαμε με μεγάλη προσοχή το σενάριο του να ανοίγαμε τις περιοχές που δεν ήταν στο κόκκινο. Από την Κρήτη ήταν οι τρεις νομοί. Δεν ήταν όμως η Ηρακλή. Όμως η Ηρακλή είναι στο κόκκινο επιδημιολογικά. Άρα θα μπορούσαμε θεωρητικά, αν πέραμε την απόφαση να ανοίξουμε
τους νομούς που δεν ήταν στο κόκκινο, να ανοίξουμε το Λασίθι, να ανοίξουμε το Ρέθινο και να ανοίξουμε τα Χανιά. Βεβαίως τα δεδομένα, κύριε Υπουργέ, έχουν αλλάξει και για το Ηράκλειο. Θα σας πω ότι επειδή παρακολουθώ πολύ στενά την εξέλιξη της επιδημίας από την αρχή της πανδημίας εδώ στο κανάλι, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε επίπεδο Κρήτης είμαστε κάτω από 30 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στον χάρτη μας παρέδωσαν οι γιατροί την Παρασκευή, όχι Παρασκευή, σήμερα την Πέμπτη. Ο νομός Ηρακλείου δεν μπορούσε να ανοίξει. Ήταν για την ακρίβεια πορτοκαλί το χρώμα του. Άρα λοιπόν αυτό τι σήμαινε, ότι ανοίγαμε τους τρεις νομούς από τους τέσσερις στην Κρήτη. Τι κίνδυνο όμως θα έχει αυτό? Να μετακινείται ο πληθυσμός από τον νομό που ήταν κλειστά καταστήματα προς νομό που ήταν ανοιχτά καταστήματα. Μα έτσι αλλιώς απαγορεύεται η μετακίνηση από νομό σε νομό, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, αλλά πώς θα το ελέγξει αυτό αν ξεκινήσει μαζικά, αγαπητέ? Το απαγορεύεται, χαίρομαι πολύ. Τώρα μιλάμε και τον πραγματικό κόσμο. Μα άμα επειδή εμείς βγάλουμε μια απαγόρευση, θα τηρούσαν όλες τις διαμαγείες, δεν θα είχαμε ούτε ένα πρόσωπο. Ξέρετε πόσα πρόσωπα κόσαμε χθες? Και ήταν 35.000. Ένα θέμα που τίθεται είναι αυτό, θα το σκεφτείτε στην πορεία. Μπορεί να το σκεφτείτε στην πορεία αυτό. Αν ανοίξει τον ένα νομό, αν ανοίξει του δύο νομού και κλείσει τον ένα, το πιθανότερο είναι πολύ γρήγορα θα έχει διάδοση του κορονοϊού από τον ένα στου άλλου. Αυτό θα γίνει. Άρα με αυτόν τον τρόπο, αν είχαμε κάποια ολόκληρη περιφέρεια απομονωμένη που ήταν ολόκληρη δυνάμενη να ανοίξει, θα το σκεφτόμουν. Ακόμα και στην Πελοπόννησο, φέτος παράδειγμα, οι τρεις νομοί ανοίγανε, οι τέσσερις δεν ανοίγανε. Μάλιστα. Άρα πάλι θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Όσον αφορά το click away. Λέω γιατί δεν προτιμήθηκε τελικά. Ναι. Όσον αφορά το click away, είναι κάτι το οποίο υιοθετούμε σαν νέα πραγματικότητα στην αγορά για την περίοδο των εορτών. Άκουσα με πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις σας στην επίσημη ενημέρωση που κάνατε την Παρασκευή μαζί με τον κύριο Πέτσα. Όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για την περίοδο των εορτών, αν αυτό πάει καλά, θα μπορούσε να υιοθετηθεί ως νέα πραγματικότητα στην αγορά μέχρι ότου έρθει το εμβόλιο και αλλάξουν τα δεδομένα και επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα να ισχύσει και μετά τις γιορτές στο Click Away? Κοιτάξτε, αν ο κόμος το αγκαλιάσει και μάθουμε να λειτουργούμε αυτό, γιατί όχι? Αυτό θα εξαρτηθεί από την αποδοχή που θα έχει ως μέτρο. Καταλαβαίνω είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο και για ορισμένους κλάδους είναι σχεδόν αδύνατο. Όμως σε ένα κάποιο βαθμό φαίνεται ότι εξυπηρετεί. Δηλαδή, μέσα και την Κυριακή και σήμερα είχαμε δεκάδες χιλιάδες παραγγελιών που εκτελέστηκαν με αυτόν τον τρόπο στην επικράτεια. Μάλιστα. Τώρα, για αρχή, άρα αυτό ισχύει μέχρι τις 7-10 Ιανουαρίου, που είναι και η επίσημη εορταστική περίοδος στη χώρα μας. Μέχρι 7 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα έχουμε λάβει την αποφασή μας για τη συνέχεια. Αντιλαμβάνεστε ότι η αγορά είναι μια αλυσίδα που αποτελείται από πολλούς κρίκους. Δηλαδή, εδώ το Ηράκλειο είναι μια πόλη 200.000, η Κρήτη μια δυναμική περιοχή που έχει και μια αγοραστική δυναμική καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, ακόμα και σε δύσκολες εποχές. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή όλα είναι αλληλένδετα, έχουμε μια εστίαση που εξακολουθεί να πληρώνει το μάρμαρο πολύ ακριβά, έρχεται από μια τουριστική περίοδο που ήταν από τις χειρότερες των τελευταίων 30 ετών. Και την ίδια ώρα έχει ένα παρατεταμένο λουκέτο, και αν υιοθετήσω και την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι εστίαση, ψυχαγωγία και διασκέδαση με εμβόλιο, αντιλαμβάνεστε σε τι αγωνία ζουν αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εστίαση, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι. Υπάρχει ένα σχεδιασμός για την εστίαση? Ασφαλώς και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία τους και τους φόβους τους, αλλά δεν τους έχουμε αφήσει μόνους τους. Είμαστε μαζί τους όλο αυτό το διάστημα και με τις επιστατές προκαταβολές και με την αναστολή των χρεών και με την αναστολή των υπαλλήλων και θα είμαστε και στο μέλλον. Είπα και στη Βουλή σήμερα και παρουσία του Πρωθυπουργού ότι όταν κλείσει αυτή η περίοδος και ξέρουμε τον τελικό λογαριασμό, θα πάρουμε και επιπλέον πολλά μέτρα για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Δεν είμαστε τρελοί. Καταλαβαίνω ότι οι επιχειρηματίες αυτοί έχουν πάθει μεγάλη ζημία. Τι να κάνουμε τώρα? Ήρθε μια παγκόσμια συμφορά. Ως προς την επιστρεπτέα ενίσχυση, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση η πρόεδρος της εστίασης στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Κυρία Αντωνακάκη. Καλησπέρα, Υπουργέ μου. Ήθελα να σας ρωτήσω. Κυρία Αντωνακάκη, έχω πολύ μεγάλη αδυναμία. Είναι σπουδαία στη δουλειά της. Η φήμη της προηγείται. Άρα μπορεί να μου κάνει ό,τι θέλει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ, η συνάδελφή μου, μετά από όλα αυτά που βιώνουμε το μεγαλύτερο πλήγμα των τελευταίων εποχών και πραγματικά οι υποχρεώσεις είναι συσσωρευμένες και τα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα, θα θέλαμε να ξέρουμε, σαν σχεδιασμό, τι μας περιμένει την επόμενη μέρα και από το Υπουργείο σας, αλλά και γενικότερα από την κυβέρνηση, προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι και να μπορούμε να κρατηθούμε στις θέσεις μας και εμείς και οι εργαζομένοι μας. Να τηρήσετε τα μέτρα.
να περάσει η πανδημία και τα λεφτά θα τα βρούμε. Το θέμα δεν είναι θα αφήσουμε κανένα να κλείσει λόγω χρόνου που δημιούργησε μέσα στην πανδημία. Υπουργέ, το θέμα είναι ότι οι επιστρεπτές, το λέει και η λέξη, είναι μια μορφή δανεισμού. Κάποια στιγμή καλούμαστε να τις επιστρέψουμε. Πρώτα απ' όλα, οι επιστρεπτές 4 είναι μισή μία επιστρεπτέα για εσάς που είστε κλειστή με κρατική εντολή. Οι επιστρεπτές 1, 2, 3 έχουμε ανακοινώσει ότι επίσης θα αποφασίσουμε σε ποιο βαθμό θα είναι μία επιστρεπτές. Άρα μην βιάζετε. Και το υπόλοιπο που θα μείνει ως δάνειο θα είναι χαμηλότοκο και με εξόδους σε πολλά χρόνια. Οι τηλεθεατές ρωτάνε, κύριε Υπουργέ, αν υπάρξει και διαγραφή αυτών των χρεών. Γιατί... Σας είπα ότι έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι ένα μέρος της 1, 2, 3 επιστρεπτέας θα είναι μη επιστρεπτέο. Δηλαδή ένα κομμάτι θα διαγραφεί ως χρέος, θα γίνει επιδότηση. Μάλιστα. Ο κύριος Κουμαντάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Ηρακλείου, θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα, μου κάνει εδώ νόημα. Ναι, κύριε Κουμαντάκη. Κύριε Υπουργέ, σήμερα σας έχω στείλει και μια επιστολή σαν Ομοσπονδία Κρήτης, που εκφράζει όλη την άποψη της Κρήτης, του λιανικού εμπορίου της Κρήτης. Αναλυτικά το λέω εκεί, εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Απλά θέλω να δούμε και την πλευρά, να διαβάσουμε και την πλευρά που αφορά το οικονομικό κομμάτι. Ναι μεν η κυβιστική προσέγγιση που αφορά τον κορονοϊό και το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα, σαφέστατα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, αλλά υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι. Το λιανικό εμπόριο της Κρήτης, και όχι της Ελλάδας βέβαια, αλλά της Κρήτης, έχει υποστεί το 2020 μια τεράστια καταράκωση. Ένα δεύτερο lockdown, και ειδικά το δεύτερο σε δύο μήνες, όπου πραγματικά είναι καθοριστικές μήνες, όχι μόνο το τζίρο τους, τη λειτουργία τους και πολλά άλλα πράγματα, που προσδιορίζουν την οργάνωσή τους σε όλα τα επίπεδα μια επιχείρηση. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κράτος, επειδή παρακολουθούμε τα δεδομένα και βλέποντας τα οικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες αυτή τη μεγάλη ζημιά. Ακόμα και την πρώτη ζημιά του πρώτου lockdown και την πρώτη ζημιά, έτσι, δεν έχουν οι παρενέργειες αυτές το κράτος καλύψει αυτές τις μεγάλες ζημιές. Δεν μπορεί. Και ένα μεγάλο μέρος που έχει δώσει, με δανεισμό που έχει δώσει, ήταν στον άμεσο τουρισμό. Στο λιανικό εμπόριο, αν εξαιρέσει τις επιστρεπτές και των αυτών, δεν έχει τίποτε άλλο. Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Υπουργό. Μια κουβέντα. Πολύ γρήγορα. Και αυτή, γιατί... Τελειώνω, κύριε Βέρνη. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ζημιά, έτσι, που γίνεται τώρα, δεν μπορεί να καλυφθεί. Ζητάμε λοιπόν στην Κρήτη, όπου το υπηδρονομικό φορτίο και στο Ηράκλειο είναι πάρα πολύ χαμηλό έως ασήμαντο και μέσα σε κανόνες πραγματικά υγειονομικού χαρακτήρα. Μέσα από καταστήματα τα οποία είναι 150 μέτρα και κάτω, όπου εκεί εφαρμόζονται και εφαρμόστηκαν και όλο το διάστημα το καλοκαίρι και λοιπά με απόλυτος τρόπο, έτσι. Και δεν ήταν από εκεί καμία ανάπτυξη της πανδημίας. Αλλού ήτανε και από αλλού ήτανε και ξέρετε που είναι όλοι. Και ειδικά οι δημοξιολόγοι, να μην χαρακτηρίσω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ στην Κρήτη μπορούμε για τους λόγους αυτούς να ανοίξουμε τα καταστήματα με αυτούς τους όρους, από 150 μέτρα και κάτω, να μπορέσει να υπάρξει αυτή η σχέση. Γιατί βάλατε μια αδόκιμη εφαρμογή, η οποία όπως γίνανε ραγδαίες αλλαγές, το λιανικό εμπόριο κατά 90% δεν είχε τη δυνατότητα αυτή την εφαρμογή. Κάνετε πολύ μεγάλη ερώτηση. Πρέπει λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ να λάβετε πολύ σοβαρά αυτήν την ζήτησή μας, αυτήν την αυτή μας. Έτσι, κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Σας είπα, μας απασχόλησε το σενάριο του να ανοίξουμε σε διαφορετικές ταχύτητες. Δεν υπήρχε μία περιοχή που να είναι όλη καθαρή από τον ιό για να μπορεί να ανοίξει εκεί χωρίς να διακινδυνεύσει τη μετακίνηση πληθυσμού. Ασφαλώς αν η μείωση των κρουσμάτων συνεχιστεί θα μπορούμε να το δούμε μετά τις 7 Ιανουαρίου ξανά. Σήμερα θυμάμαι καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι θα το δείτε ανά περιοχή μετά τις 7 Ιανουαρίου. Μα σας είπα ότι η απόφαση αυτή ισχύει ως 7 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα έχουμε δει πώς πηγαίνει ο ιός. Εάν, παραδείγματος χάρη, καθαρίσει το Ηράκλειο και είναι όλη η Κρήτη πεντακάθαρη, γιατί όχι, εγώ δεν είμαι τύραννος, δεν παίρνω αποφάσεις για να σας ταλαιπωρώ. Άμα μου πούνε γιατί δεν μπορείς να ανοίξεις όλη την Κρήτη, θα την ανοίξω αμέσως. Την Πέμπτη που ήταν η τελική μας σύσκεψη, η εισήγηση των γιατρών ήταν να μην ανοίξει το Ηράκλειο, σας είπα. Σε αυτό το σενάριο. Άρα θα μπλέκαμε σε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Γι' αυτό και δεν άνοιξε. Μάλιστα.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου των Χανίων, ο κύριος Τοπολιανάκης, θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Κύριε Τοπολιανάκη, ο λόγος εσάς. Και σας ευχαριστώ που δέχεστε τις ερωτήσεις. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, και από μένα, και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας προχθές. Έχω δύο ερωτήματα. Γρήγορα όμως, κύριε Υπουργέ. Αν για λόγους ισονομίας πρέπει να μπουν και μετρητά για το Click Away για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και πότε επιτέλους οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα αποκτήσουμε κατάσχετο λογαριασμό. Και τα δύο ερωτήματα είναι πολύ δόκιμα και σας ευχαριστώ. Ως προς το πρώτο, δεν υιοθετήσαμε τα μετρητά γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τη φυσική επαφή πελάτου και δασματάρχη. Η όλη λογική της παραδόσεως εκτός είναι να αποφύγεις τη σωματική επαφή. Εάν δώσεις μετρητά, θα πρέπει να πάρεις ζέστα, έγινε επαφή. Άμα είσαι μολυσμένος, μόνο μέσα από τα χαρτονομήματα και τα κέρματα μεταδόθηκε ο ιός. Άρα δεν κάναμε τίποτα. Άρα ο λόγος που αποφύγαμε τα μετρητά ήταν αυτός όμως σήμερα. Κοιτάξτε, ακόμα και αν δεν έχεις πιστωτική κάρτα. Να πάρω το δεδομένο ότι είσαι κάποιος πελάτης που δεν έχει πιστωτική κάρτα καθόλου. Τόσο δύσκολο να πας στην τράπεζα και να βγάλεις μια προπληρωμένη κάρτα. Σε 10 λεπτά βγαίνει. Πας 100 ευρώ στην τράπεζα, σου παίρνει μια κάρτα με φορτωμένα 100 ευρώ και πας και ψωνίζεις. Δεν είναι πια και τόσο φοβερό, αγαπητέ Πρόεδρε. Για την εποχή που λέμε, μιλάμε. Σε έναν άνθρωπο που 70-60 χρονών, νομίζω ότι είναι, δεν είναι. Κοιτάξτε, είναι, δεν είναι ευολικό, το παραδέχομαι, δεν είναι ευολικό, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Μπροστά στο διακύβευμα τώρα, έτσι, μπροστά στον κίνδυνο. Τώρα, ως προς το δεύτερο, είναι πολύ υπέρ του ακατάσχετου λογαριασμού. Ίσως τώρα η εποχή του COVID να κάμψει και την αντίσταση των θεσμών που μέχρι τώρα τον μπλόκαραν. Θα το ξαναθέσω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό με τον ακατάσχετο λογαριασμό πάντως λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάποιον να κάνει click away αγορά. Σας είπα, είμαι πολύ υπέρ του να θεσμοθετήσουμε τον ακατάσχετο λογαριασμό. Είμαι πολύ υπέρ. Δεν θα πείστε. Πιστεύω ότι ίσως τώρα να έχουμε και τα επιχειρήματα για να το περάσουμε από τους θεσμούς. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο και στον Εμπορικό Σύλλογο του Ρεθύμνου. Ναι, κύριε Τοπολιανάκη. Να κάνω μια τοποθέτηση. Πολύ γρήγορα. Πραγματικά, κύριε Υπουργέ, το Click Away και θα έπρεπε να σχεδιαστεί από ανθρώπους της Λιανικής. Εγώ λέω την άλλη, την ελληνική. Είστε ένας άνθρωπος από αυτούς, είστε επιχειρηματίας, ήσασταν, δεν ξέρω αν έχετε ακόμα το κατάστημά σας. Αλλά η αλήθεια είναι, έχετε να μου υποδείξετε έτσι ωραία ζήτηση που κάνουμε και σε ευχαριστώ. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει πιο ευέλικτο για τη μικρή επιχείρηση? Με ραντεβού μέσα στην επιχείρηση, κύριε Υπουργέ. Με ραντεβού, ένας-ένας. Να εξηγήσω γιατί δεν γίνεται. Καταλαβαίνω. Αυτό δεν γίνεται. Όχι, να σας πω γιατί δεν γίνεται. Αν δεν το καταλάβετε, δεν κάναμε τίποτα. Κοιτάξτε, όχι, καταλαβαίνω. Εγώ έχω καταλάβει και ότι η Λιανική δεν έχει ανοίξει. Αυτό το έχω καταλάβει. Το πρόβλημά μας δεν είναι το κατάστημα. Εγώ δέχομαι απριόρι ότι ο κάθε επιχειρηματίας θα τηρήσει απαρέκλετα μέτρα και θα βάζει έναν ανά δεκάλεπτο, ανά ώρα, όσο υπολογίζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι αν επιτρέψει τα ραντεβού, θα κλείσει ο κόσμος ραντεβού σε διάφορα καταστήματα σε διαφορετικές ώρες και θα βγουν όλα τα σπίτια να κάνουν τη βόλτα στα μαγαζιά. Κάνοντας τη βόλτα στα μαγαζιά, θα γίνει συνωστισμός στους δρόμους. Και η μετάδοση του ιού δεν θα γίνει στα καταστήματα, η μετάδοση θα γίνει στους δρόμους. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Τα τελευταία γι' αυτό δεν επιτρέπεται χρόνια, η είσοδος στο κατάστημα. Μα και τώρα στο Click Away, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, κύριε Τοπολιανάκη, δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει ο κόσμος? Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα θα περπατήσει στο κέντρο της πόλης. Αν τηρηθεί το μέτρο όπως το έχουμε θεσπίσει, δηλαδή ένας πηγαίνει και παραλαμβάνει την παραγγελία, ένας, αφού που την κάνει, τότε δεν θα υπάρχει περισσότερο συνωστισμό. Στην πραγματικότητα, αυτοί που τώρα ήδη κινούνται την ημέρα, θα του λέει η γυναίκα, το παιδί του, ο γιος του, ο αδερφός του. Πήγαινε και πάραμε και αυτή την παραγγελία που έχω ψωνίσει από το τάδε κατάστημα. Δεν θα υπάρξει μεγάλο φόρτο. Κατανοητό. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Ρεθύμνου. Κύριε Πολιουδάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Ρεθύμνου θα σας θέσει ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Ναι, καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, και από το Ρέθυμνο. Εγώ θέλω να σας επισημάνω ένα σημείο όσον αφορά ότι διανοούμεθα ότι 6 μήνες σχεδόν το χρόνο, δηλαδή το μισό χρόνο, είναι η αγορά και τα μαγαζιά μας κλειστά. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Έχει χαθεί και με το Click Away που δεν ανοίγουν τα μαγαζιά την περίοδο των εορτών, έχει χαθεί τελείως και ο εορταστικός ζήρος. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια όλοι προς αφανισμό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζητάω από την κυβέρνηση να προσέξει παραπάνω τι μπορεί να κάνει για τους εμπόρους. Με ακούτε?
Με ακούτε? Ναι, σας ακούει ο Υπουργός. Ναι, σας ακούω. Όσον αφορά την επιστρεπτεία προκαταβολή, όπως είναι η τελευταία δόση που είναι 50% επιστρεπτεία και 51% επιστρεπτεία, να κάνει το ίδιο και τις τρεις προηγούμενες δόσεις, όπως και για τις επόμενες. Αυτό είναι, θα είναι μια σημαντική βοήθεια που θα δώσει κάποια ανάσταση στις επιχειρήσεις. Γιατί όλες αυτές τις αναστολές υποχρεώσεων κάποια στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας και πρέπει να τα πληρώσουμε. Με 6 μήνες λοιπόν την αγορά κλειστή, έστω και με αναστολή πληρωμών, δεν θα υπάρχει κανείς σε περίπτωση να πληρώσει τα χρέη του. Και όπως επίσης το μεγάλο ζητούμενο για την αγορά είναι η ρευστότητα και σε αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να πιέσει τις τράπεζες να δώσουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις που όλα τα δάνεια που έχουν δώσει την περίοδο του κορονοϊού έχουν πάει σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις που μπορεί και να μην τα χρειαζόταν και οι μικρομεσαίοι και τα μαγαζιά που χρειαζόταν έστω μια μικρή ένεση ρευστότητας από τις τράπεζες δεν τις πήραν με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ. Να ελαστικοποιήσουν οι τράπεζες τους όρους δανειοδότησης προς τους επιχειρηματίες. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος εσάς. Πρώτα απ' όλα για την επιστρεπτεία, για ότι θα γίνει κατά ένα ποσοστό μη επιστρεπτεία, το έχουμε πει ήδη στη Βουλή, το είπα και πριν, μην το επαναλάβουμε. Συμφωνούμε, πρέπει να γίνει. Και θα γίνει το. Δεύτερον, δεν έχουν πάρει μόνο τις επιστρεπτές και τις επιδοτήσεις τα μαγαζιά. Έχουν πάρει μείωση 40% στο νίκιο και την αναστολή των εργαζομένων τους. Αναστολή των εργαζομένων τους. Αυτά είναι χρήματα που τα γλιτώνουν και θα τα ζητήσει κανείς πίσω. Άρα είναι σοβαρά μέτρα αυτά για μια επιχείρηση. Αν σε αυτά προσθέσεις αναστολές πληρωμών, έχεις μια μεγάλη ανάσα. Όταν θα λήξει. Για να δούμε τι μπορούμε να διαγράψουμε, τι μπορούμε να ρυθμίσουμε και πώς θα ξαναπάρει η ζωή μας. Είμαι γενικά σίγουρο ότι θα ξαναπάρει. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει αφήσει η κυβέρνηση μόνη στις επιχειρήσεις. Θα ήταν πολύ άδικο να το πει κάποιος αυτό. Γιατί δεν είναι αλήθεια. Έχουμε πραγματικά προσπαθεί να στηρίξουμε όσο μπορούμε τις επιχειρήσεις εν μέσω μιας πρωτοφανούς εμφοράς. Κύριε Υπουργέ, να σας διακόψω λίγο για να προσθέσω κάτι που έρχεται από τηλεθεατές που εργάζονται σε λαϊκές αγορές. Ότι δεν έχουν, λέει, λάβει όλη την επιστρεπτέα ενίσχυση άνθρωποι που εργάζονται σε λαϊκές αγορές. Για να μην πάρεις την λαϊκή, ως μέλος λαϊκής αγοράς, δηλαδή που δουλεύεις, άρα δεν πηγαίνει η επιστρεπτέα με βάση του εργαζομένου, αλλά πάει με βάση τον τζίρο. Mm-hmm. Για να μην πάρεις επιστρεπτέα, πάει να πει δεν έχεις δείξει μείωση τζίρου. Αν δεν έχεις δείξει μείωση τζίρου, δεν μπορείς να πάρεις. Αν έχεις μείωση τζίρου, παίρνεις. Έχει ένα αλγόριθμο. Δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι. Άρα γίνεται στη διαδικασία της επιστρεπτέας ενίσχυσης γίνεται ένας έλεγχος όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της κάθε επιχείρησης. Εάν είσαι κλειστός με κρατική εντολή. Αριθμό των εργαζομένων. Εάν δεν είσαι κλειστός με κρατική εντολή όπως οι λαϊκές αγορές, τότε σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μπει ως πληττόμενος, αλλά εκεί πρέπει να αποδείξει τη μείωση του κύρου. Μεταξύ του ίδιου μήνα πέρσι και φέτος, λέμε. Μάλιστα. Για τις τράπεζες, δεν το ξέχασα. Έχω πει πολλές φορές ότι η περίπτωση να πιέσουμε για να έχουμε δανειοδότηση χωρίς τραπεζικά κριτήρια είναι παντελώς λάθος και δεν θα την υποστήριζα ποτέ. Οι τράπεζες έχουν τις δικές μας καταθέσεις. Εάν στην ίδια πρόταση λέτε ότι οι επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί και μπορεί να μην είναι σε θέση να πληρώσουν τα χρέη τους. Και στην ίδια πρόταση λέτε να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες, είναι σαν να λέτε να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες και δεν τα γυρίζουμε. Αυτό είναι καταστροφή. Καταστραφήκαμε όλοι. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Αλλά οι τράπεζες δίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή και φιδό χρήματα σε επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνεια και δεν του δίνει η τράπεζα και του ζητάνε. Προσέξτε ποια είναι η αλήθεια. Ναι. Με τα εγκυοδοτικά που κάναμε, μειώσαμε τα κριτήρια και εγγυηθήκαμε ένα μεγάλο ποσό των δανείων. Και έστω ότι πήξε την επέκτασή του από τα 2 στα 3 δισεκατομμύρια, αλλά και στο δεύτερο εγκυοδοτικό, έχουμε υποχρεώσει τις τράπεζες να μην δίνουν τα χρήματα στις ίδιες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και ενώ είχαμε μέχρι να πολύ καιρό γύρω στις 20.000 επιχειρήσεις που είχαν πάρει δάνεια, το έχουμε ξεπεράσει 40.000 επιχειρήσεις που είχαν πάρει δάνεια. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Μάλιστα. Ο αντιπρόεδρος της εστίασης, στενός συνεργάτης. Είναι τελευταίο ερώτημα, παιδιά. Ναι, είναι το τελευταίο ερώτημα. 5 λεπτά, είναι 25 και πραγματικά. Βεβαίως, θα μου επιτρέψετε ένα τελευταίο ερώτημα από τον κύριο Ριγάκη από την εστίαση και ένα τελευταίο ερώτημα από την αγαπημένη σας την κυρία Αντωνακάκη. Θα κάνετε μια μικρή. Βάλετε την κυρία Αντωνακάκη τελευταία, για να μην μπορώ να πω όχι. Καταλάβατε αυτό. Έτσι ακριβώς. Και μια τοποθέτηση από τα Χανιά θέλω να γίνει. Ναι, κύριε Ριγάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ήθελα να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ακούσαμε χθες διαστόματος του κυρίου Πέτσα ότι ο κλάδος της περιποίησης των άκρων ανοίγει επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση στη μαύρη εργασία και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εξάπλωσης του κορονοϊού. Οπότε είναι ένας λόγος για να ξεκινήσει να δουλεύει ο κλάδος αυτός νόμιμα. Να ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο δεν γίνεται το ίδιο και στην εστίαση από τη στιγμή που είναι ένας απόλυτα ελεγχόμενος χώρος
και τηρούνται όλα τα μέτρα όπως το είχατε δει και εσείς και στην προηγούμενη καλοκαίρι. Δεν γίνεται το ίδιο. Πρώτα απ' όλα φαντάζομαι ότι μπορείτε να κάνετε διάκριση ότι τα καταστήματα που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές τις περιποιήσεις των άκρων, manicure, pedicure όπως τα λέμε, ή τα νιχάδικα όπως τα λένε στο, σωστά, έτσι την καθαρμολουμένη, είναι στο σύνολό τους περίπου 1000 επιχειρήσεις. Τα εστιατόρια είναι δεκάδες χιλιάδες. Άρα για την κοινωνική κινητικότητα που λέγαμε προηγουμένως, το ένα έχει μία επίπτωση χ, το άλλο μία επίπτωση χίλια χ. Δεύτερον, θα σας λυπήσω, και εγώ λυπήθηκα να το κατάλαβα, αλλά σε όλα τα επιδημιολογικά μοντέλα μας παρουσιάσαν, η εστίαση ήταν ο κυριότερος χώρος διασποράς του κορονοϊού. Και τα μπαρ, αλλά και τα εστιατόρια. Ο λόγος δεν είναι ότι δεν ετηρούνται τα μέτρα. Ετηρούνται τα μέτρα και τα πρόσωπα είναι ελάχιστα στην εστίαση, ήταν πολύ συνεπείς επαγγελματίες του χώρου. Είναι όμως ότι στο εστιατόριο αναγκαστικά βγάζει τη μάσκα. Από την ώρα που βγάζει τη μάσκα και είσαι σε ένα τραπέζι, αυτοί οι τέσσερις που καθόντουσαν ή οι έξι αναλόγως περίοδου, αν ένας ήταν ασυμπτωματικός και έπαιρνε να βάλει νερό από την ίδια κανάτα, ήταν αρκετό για να κολλήσει τον απέναντι. Άρα λοιπόν, δυστυχώς η εστίαση είναι ένας, για τον κορονοϊό είναι λες και είναι σχεδιασμένος για να χτυπήσει τον τουρισμό και την εστίαση. Γι' αυτό και αν δείτε, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που ανοίξαν τη λιανική τους πόλη και τώρα την ξανακλίνουν, την εστίαση δεν την άνοιξε κανένας. Ναι, κύριε Υπουργέ, η εστίαση όμως ήταν ανοιχτή τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου σε όλες τις περιοχές της χώρας. Άλλο το καλοκαίρι που είναι υψηλή θερμοκρασία, η υψηλή θερμοκρασία δυνατίζει τον ιό και τον κάνει λιγότερο μεταδοτικό, και άλλο το χειμώνα που το κρύο τον κάνει πολύ πιο μεταδοτικό. Ο κορονοϊός, να ξέρετε, είναι ένα βιολογικό φαινόμενο. Έχει τον κύκλο περίπου της γρίπης. Δηλαδή μέχρι το Μάρτιο ανεβαίνει και από το Μάρτιο κάτω αρχίζει και πέφτει. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσω όμως το ερώτημά μου λίγο, κύριε Σκαλάκη, να κλείσω με αυτό. Πάλι στην ίδια περίπτωση, όταν είδαμε το καλοκαίρι περιπτώσεις που στα καταστήματα τηρούσαν όλα τα μέτρα, όπως και εσείς είδατε, και οι επιχειρηματίες οι οποίοι παρανόμησαν ήταν πάρα πολύ ελάχιστοι. Την ίδια στιγμή όμως είδαμε σε πλατείες, σε πάρκα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικά μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν λογική για τα δικά μας μάτια των επιχειρηματιών. Δηλαδή πώς γίνεται να μην έχουμε τα καταστήματά μας... Αγαπητέ, συγγνώμη, δεν είναι εξώ το υπόνομο, γι' αυτό δεν το πω. Ο κύριος Ριγάκης Νίκος. Κύριε Ριγάκη, χίλια συγγνώμη. Σας λέω, κύριε Ριγάκη μου, ότι στις επιτροπές αυτές που μιλάω εγώ πια κάθε μέρα, την εστίαση την θεωρούν, δηλαδή εστίαση, μπαρ και νυχτερινή διασκέδαση, θα θεωρούν το πιο επικίνδυνο. Άρα το άνοιγμα θα έρθει με το εμβόλιο. Άρα το άνοιγμα θα έρθει με το εμβόλιο, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την εστίαση, τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία. Για να μιλάμε ρεαλιστικά από το Μάρτιο και μετά. Το ίδιο ισχύει και για τα θέατρα, ας πούμε. Νομίζω, ναι. Κύριε Αντωνακάκη. Υπουργέ, με δεδομένο ότι είμαστε ο δεύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο και απασχολούμε τόσους εργαζόμενους, που καλά είπατε ότι τους έχετε επιδοτήσει με τις αναστολές τους, αυτό που θα ήθελα εγώ να ζητήσω σαν κλάδος είναι να επιδοτήσετε για την εργασία εκτός από την ανεργία. Αυτό. Και δεύτερον, να βρούμε έναν τρόπο να επιστραφούν όσο γίνεται λιγότερα χρήματα, μιας και από τα 2 εκατομμύρια που μοιράστηκαν σε εμάς το 14% απορρόφησε ο κλάδος μας. Άρα λοιπόν είναι ένας λόγος να φανείτε γενναιόδοροι και να μας βοηθήσετε επιπλέον για να μπορέσουμε κι εμείς να κρατηθούμε. Και τα κάτι μου σας είπα. Όταν λήξει αυτή η περιπέτεια και έχουμε τον τελικό λογαριασμό, θα μετρήσουμε τι αντέχουμε να δώσουμε, τι δίνει η Ευρώπη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δικήσουμε κανέναν, το αντίθετο. Αυτό που άσχουμε τα βεβαιότητας είναι, δεν θα αφήσουμε κανένα να κλείσει για αυτόν τον λόγο. Ούτε θα κυνηγήσουμε κανένα για τα χρέη του κορονοϊού. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά με πιέζουν ασφιχτικά οι συντοπίτες του Πρωθυπουργού από τα Χανιά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανιών θέλει να σας κάνει ένα τελευταίο ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό, για να είμαι και δίκαιος. Κύριε Τοπολιανάκη, πολύ γρήγορα. Κύριε Υπουργέ, 10 χρόνια κρίσης, οι αλλαγές που έχουν γίνει στο εμπόριο είναι πάντα προς όφελος των ολίγων. Είτε αυτά λέγονται προσφορές, είτε ενδιάμεσες εκπτώσεις, είτε Κυριακές. Πρέπει να το καταλάβετε ότι ένας αυτοαπασχολούμενος και μια πολύ μικρή επιχείρηση, έτσι πως είναι δομημένα αυτή τη στιγμή η ρύθμιση της αγοράς, είναι τελείως στρεβλή για αυτούς. Τους θέλουμε, μέχρι τώρα είμαστε ήρωες όσοι αντέξανε και το καταλαβαίνετε
ότι πρέπει να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε ένα φαγητό στο σπίτι μας. Κύριε Υπουργέ. Ωραία. Πάντως να πω τώρα για να μιλάμε λίγο τώρα με, έτσι με δεδομένα. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η κρίση, κυρίως τους μικρούς έχει βοηθήσει παρά τους μεγάλους. Και έχω να μιλήσω λίγο με στοιχεία. Η εμπιστευτέα προκαταβολή δόθηκε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούσε να μπει μεγάλη επιχείρηση. Δηλαδή, μια επιχείρηση μεγάλη δεν μπορούσε να κάνει αίτηση. Δεύτερον, το ΤΕΠΗΧ δόθηκε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν έως 500.000 ευρώ και μόνο για επιχειρήσεις μικρομεσαίες, με βάση τον ευρωπαϊκό ορισμό της μικρομεσαίας. Άρα δεν πήγαν χρήματα του ΤΕΠΗΧ. Πολύ μικρή. Ναι, αλλά εκεί που πάει η μέχρι πολύ η μικρή. Μεσαία μπαίνει και η πολύ μικρή. Υπάρχει διαφωνία από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κάτι θέλει να πει. Τι, κύριε Κουμαντάκη, τι. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά κάπου δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Το ΤΕΠΗΧ σε δύο βράδια μέσα, έτσι, τα πήραν μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα. Μα δεν μπορούσαν του, να του, τουρισμού, του μεγάλου τουρισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 20-80 δεν μπήκαν σχεδόν καθόλου. Έτσι, ωραία. Μην βέρτευω. Στο ΤΕΠΗΧ μόνο, στο ΤΕΠΗΧ λογικό, στο επιστρεπτέα προκαταβολή, έτσι, εκεί πήραν. Δεν έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουν καμία άλλη βοήθεια. Και θα πω και μια κουβέντα και σταματάω εδώ. Κύριε Υπουργέ, επαναλαμβάνω και σας λέω, προσπαθήστε ακόμα για την Κρήτη. Αγαπητέ τι μπορείτε πρόεδρε να κάνετε για το άνοιγμα της αγοράς, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κύριε Κουμαντάκη, μισό λεπτό όμως. Πάνε για κλείσιμο. Επειδή απάντησε σε αυτό, απάντησε σε αυτό. Αυτό το click away έχει σαν και μόνο σκοπό, έτσι, δεν είναι που το κάνετε με επισκοπού, έτσι, αλλά σας λέω ότι θα βοηθήσει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και θα κλείσει τις μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Υπουργέ. Αγαπητέ Πρόεδρε, το ΤΕΠΗΧ εξορισμού ήταν μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επιχείρηση, η μεγάλη, δεν μπορούσε να κάνει αίτηση στην πλατφόρμα. Γιατί αυτό? Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης δοθήκανε, και το ΕΣΠΑ απαγορεύει να δίνει τα χρήματα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα το ΤΕΠΗΧ δεν μπορεί να το πήραν οι μεγάλες επιχειρήσεις, και άλλωστε το ΤΕΠΗΧ είχε φραγμό, το ανώτερο που να πάρει κάποιος ήταν μισό εκατομμύριο. Μια μεγάλη επιχείρηση δεν είχε λόγο να πάει να πάρει μισό εκατομμύριο. Ο μέσος όρος των δανείων ΤΕΠΗΧ είναι 63.000. Δηλαδή, αν διαιρέσεις τα χρήματα που δώσαμε, τον αριθμό των επιχειρήσεων που πήραν ΤΕΠΗΧ, βγαίνει 63.000 ο μέσος όρος δανείου. 63.000 δεν είναι δάνειο σε μεγάλη επιχείρηση. Είναι δάνειο σε μικρή επιχείρηση. Άρα να μην λέμε πράγματα που δεν είναι αληθή. Στο εγκυοδοτικό τώρα. Στο εγκυοδοτικό 1 βγάλαμε 3,5 δισεκατομμύρια. Στα πρώτα 3,5 δισεκατομμύρια πράγματι βάλαμε τα 600 εκατομμύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις και τα 2,900 στις μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες. Στο δεύτερο εγκυοδοτικό το μειώσαμε στις μεγάλες. Το πήγαμε 300 εκατομμύρια στις μεγάλες και 3,2 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή στο εγκυοδοτικό είχαμε περίπου τα 6 δισεκατομμύρια οι μικρομεσαίες και 900 εκατομμύρια οι μεγάλες. Και στο ΤΕΠΗ και τα 3 δισεκατομμύρια στις μικρομεσαίες. Και η επιστρεπτέα προκαταβολή μόνο στις μικρομεσαίες. Άρα τελικά το μόνο που πήραν οι μεγάλες είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο δάνεια. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε, που απαντήσατε στα ερωτήματα των φορέων της αγοράς της Κρήτης. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και ελπίζω να φάνηκα λίγο χρήσιμος και ευχαριστώ όλους για την καλή συνεργασία. Όχι, σας ευχαριστώ που απαντήσατε και στις ερωτήσεις. Βεβαίως, είναι βροχή τα ερωτήματα που έρχονται από ολόκληρη την Κρήτη. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να τα θέσουμε όλα.